Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, βλέπετε τα νέα του Sky στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Την Κυριακή το πρωί θα γίνει η συνάντηση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με του επιτελεί τη Τρόικα. Σήμερα θα συναντηθούν εκ νέου με τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα, καθώ όλα τα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα, το κλιμάκιο τη Τρόικα συναντήθηκε με τη διοίκηση τη Επιτροπή Κεφαλαιαγορά και τι διοικήσει τη Εθνική, τη Α και τη Τράπεζα Πυραιό για το θέμα τη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αλλά και τη συγχώνευση τη Εθνική με τη Eurobank. Φεστοβράδυ, σε εκδήλωση, ο Υπουργό Οικονομικών τόνισε ότι η κυβέρνηση πέρασε τι παιδικέ Ασθένειε και κατά τη συνάντησή του, οι τρει αρχηγοί στάθηκαν στο ύψο των περιστάσεων. Ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν, Ολιβιέ Μπαγί, δήλωσε ότι η αποστολή τη Τρόικα στην Ελλάδα δεν έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καθώ χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει. Ενώ για τη συγχώνευση εθνική Eurobank ξεκαθάρισε ότι η Τρόικα δεν έχει θέσει βέτο στη συγχώνευση. Ο Γενικό Γραμματέα Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, ζητά με εγκύκλειό του προ τι εφορίε την εφαρμογή κατά προτεραιότητα των μέτρων αναγκαστική ύσπραξη για τι ληξιπρόθεσμε οφειλέ προ το δημόσιο επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση ένταξη στο άρθρο 99. Στην εγκύκλιο ζητείται από τι εφορίε, μόλι ενημερώνονται για τη σχετική αίτηση υπαγωγή επιχειρήσεων στι διατάξει του πτωχευτικού κώδικα, να εντοπίζουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου τη επιχείρηση, καθώ και των τυχών υπόχρεων προσώπων βάσει των στοιχείων του Taxis Net. Στη συνέχεια, θα εξετάζεται άμεσα η δυνατότητα διασφάλιση των απαιτήσεων του Δημοσίου. Στόχο του Υπουργείου είναι να αποφευθούν περιπτώσει εκμετάλλευση του άρθρου 99 από επιχειρήσει, ώστε να μπλοκάρουν την καταβολή των υποχρεώσεών του προ το δημόσιο. Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για την απομάκρυνση των επίορκων μετά από ερώτηση του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέα Ψυχάρη, ο οποίο κατηγόρησε τον κύριο Μανιτάκη για ολιγορία στη συγκέντρωση των στοιχείων. Ο βουλευτή, απευθυνόμενο στον Υπουργό Διοικητική Μεταρρύθμιση, του είπε κινδυνεύεται να μείνετε στην ιστορία ω ο προστάτη των επίορκων, των απαταιώνων, των κοπανατζίδων και των τεμπέλιδων. Απαντώντα, ο κύριο Μανιτάκη επισήμανε ότι σε καμία χώρα οι υπουργοί δεν απολύουν. Ο υπουργό δεν είναι προϊστάμενο επιχείρηση. Όποιοι απολύονται, απολύονται από πειθαρχικά ή συμβούλια και όχι από τον Υπουργό. Και σημείωσε ότι μέσα σε έξι μήνε έγινε ό,τι δεν είχε γίνει επί έξι χρόνια όσον αφορά τα πειθαρχικά. Σύμφωνα με τον Υπουργό Διοικητική Μεταρρύθμιση, από το 2007 εκκρεμούν 1.917 περιπτώσει ποινικών αδικημάτων που επισύρουν σοβαρέ ποινέ για τι οποίε αναμένει το πόρισμα του Σώματο Επιθεωρητών για να αποφασιστεί ποιε υποθέσει επισύρουν την οριστική πάυση των υπαλλήλων σύμφωνα με τι προβλέψει τη νομοθεσία. Καταγγελία των μελών τη Προανακριτική Επιτροπή που ερευνά την υπόθεση τη λίστα Λαγκάρτ, Θοδωρή Βρίτσα και Σταύρου Κοντονή από το ΣΥΡΙΖΑ ότι από χθε βρίσκεται σε εξέλιξη μια άθλια επιχείρηση ταύτιση τη ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Ηλία Κασιδιάρη από τον πρόεδρο τη Επιτροπή Χρήστο Μαρκογιανάγκη αλλά και από άλλου βουλευτέ τη κυβερνητική πλειοψηφία. Οι βουλευτέ κάνουν λόγο για στημένη, φασιστική, γελία παράσταση Κασιδιάρη και ότι υπήρχε σχέδιο πρόκληση τεχνητή πολεμική ένταση. Η προανακριτική θα συνεδριάσει και πάλι την 3η 9 Απριλίου. Ενώ ο Σύρισα ζητεί να κληθεί εκ νέου να καταφέσει την προανακριτική ο πρόεδρος του Πασόκ βαγγέλος Βενιζέλο. Ε. Επιστολή με απειλέ κατά τη ζωή του Κύπριου Προέδρου και του Διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα και των οικογενειών του μετά τι εξελίξει στην οικονομία με το κούρεμα των καταθέσεων, απέστειλαν άγνωστοι που υπογράφουν ω ομάδα διάσωση των καταθέσεων, ορκισμένοι μέχρι θανάτου, στην εφημερίδα Πολίτη. Η εφημερίδα δημοσιεύει στο σημερινό τη φίλο την προκήρυξη που έφτασε στα γραφεία τη. Η επιστολή, μεταξύ άλλων, αναφέρει: Σα προειδοποιούμε και δεν πλοφάρουμε. Θα αρχίσουμε από τα εγγόνια σα, θα πάμε στα παιδιά σα και θα αφήσουμε εσά τελευταίου για να πονέσετε όσο και εμεί. Παραμένει το δεταμένο κλίμα στην Κορεατική Χερσόνησο. Η Βόρεια Κορέα μετέφερε και δεύτερο πύραυλο μεσαίου βεληνικού στην ανατολική ακτή της και το τοποθέτησε σε κινητό εκτοξευτήρα, όπως μετέδωσε σήμερα νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο κυβερνητικό αξιωματούχος στη Σεούλ. Στο μεταξύ εκατοντάδες νοτιοκορεάτες εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στη βιομηχανική ζώνη της Καεσόγκ που αποτελεί το σύμβολο της προσπάθειας για συμφιλίωση μεταξύ των δύο χωρών και βρίσκεται 10 χιλιόμετρα εντός των συνόρων της Βόρειας Κορέας ενώ η κυβέρνηση της Σεούλ έδωσε το πράσινο φως προκειμένου δύο σκάφη με αμυντικούς πυράβλους να ανοιχτούν στην ανατολική και βυτική ακτή της Χερσονήσου αντίστοιχα. Συνεχίζεται την Κυριακή 7 Απριλίου το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Sky Καθαρίζουμε την Ελλάδα. Μορφαίνουμε την Ελλάδα με νέε δράσει που θα αφορά προστατευόμενε περιοχέ τη χώρα. Σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείριση του Αξιού, διοργανώνεται καθαρισμό στο Δέλτα του Αξιού με σημείο συνάντηση στο Πέτρινο Φυλάκιο στην περιοχή τη Χαλάστρα στι 10 το πρωί. Το Δέλτα του Αξιού είναι από τι σημαντικότερε περιβαλλοντικέ περιοχέ τη χώρα και προστατεύεται από τη Σύμβαση Ραμ και ανήκει στο Δίκτυο Περιοχών Natura. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 79-90 την Κίμκη στο στάδιο ειρήνης και φιλίας και προκρίθηκε στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκα. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν για κορυφαίο παίκτη τον Κώστο Πανικολάου που πέτυχε 21 πόντους με 6 στα 6 τρίποντα και τερμάτισαν δεύτεροι στον όμιλό τους. Στους 8 της διοργάνωσης ο πρωταθλητής Ελλάδος θα αντιμετωπίσει την τουρκική ΕΦΕΣ με πλεονέκτημα έδρας. Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα του με 69-63 από την Τζέσεκα Μόσχα στο κλεισό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων κατέλαβε την τέταρτη θέση στο δικό του όμιλο. Στα off οι πράσινοι καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μπαρτσελώνα με μειονέκτημα έδρας ώστε να προκριθούν στο Final Four της Ευρωλίγκα που θα διοξαχθεί φέτος στο Λονδίνο και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Αύριο καιρό θα είναι αρχικά γενικά έθριο, αλλά σταδιακά θα αναπτυχθούν τοπικέ νεφώσει στα κεντρικά και νότια και θα βρέξει τοπικά το βράδυ. Ευνοϊκέ οι συνθήκε για μεταφορά σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη βόρεια Ελλάδα έω 23 βαθμού, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα υπηρετικά έω 24 με 26 βαθμού και στο Αιγαίο έω 23 βαθμού. Στην Αττική ο καιρό θα είναι αρχικά έθριο. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν αραιέ Νεφώσεις οι οποίε βαθμιαία θα πυκνώσουν. Αν ασθενή και βαθμιαία νότιο νοτιοανατολική, 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία από 8 έω 25 βαθμού Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγε νεφώσει, οι οποίε το βράδυ θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενεί και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έω 22 βαθμού Κελσίου. Στο σημείο αυτό το βελτίο στην νοηματική ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση από το 7. Καλό απόγευμα.